βλέπετε έναν κουρασμένο δήμαρχο. Έναν απελπισμένο δήμαρχο. Έναν απελπισμένο δήμαρχο που τώρα που βλέπει ότι υπάρχει και αντιπολίτευση, γιατί μέχρι τώρα έπαιζε ένα παραμύθι στην εσωτερική του ομάδα και στον κόσμο που μπορούσε να μιλήσει, ότι είναι μόνος του και ότι από την πρώτη Κυριακή θα είναι δήμαρχος. Τώρα που βλέπει και την αντιπολίτευση και βλέπει και τα λάθη που εμφανίζονται ένα-ένα από τη διοίκησή του, είναι ένας απελπισμένος δήμαρχος ο οποίος παλεύει να σωθεί. Κοιτάξτε, το Σωματείο Εργαζομένων προσπαθεί να κρατήσει και τις ισορροπίες, θα έλεγα, με τη Δημοτική Αρχή, είναι λογικό, παντού γίνεται, και τις ισορροπίες με τους εργαζόμενους. Η ουσία δεν είναι τι έγινε στο Σωματείο Εργαζομένων, είναι τι γίνεται με τη σχέση Δημοτικής Αρχής, Δημάρχου και εργαζομένων. Και έχω επανειλημμένα πει, αλλά το έχουν πει και οι εργαζόμενοι, ότι η συμπεριφορά του Δημάρχου και ο τρόπος που τους αντιμετωπίζει δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται καταγγελία των εργαζομένων για το πρόσωπο του Δημάρχου. Είχε γίνει το 2018, το 2018 αν θυμάμαι, και έχει γίνει και το 2022 τώρα, για λάθος συμπεριφορά, για απρεπή συμπεριφορά. Εμείς έχουμε ξεκινήσει μία ισχυρή αντιπολίτευση. Θα ήθελα να δω και την υπόλοιπη αντιπολίτευση να συσπυρώνεται, γιατί εγώ θεωρώ ότι δημιουργείται μία ζημιά με το να προσπαθούν εναγωνίως να βρουν κάποιον υποψήφιο να τον παρουσιάσουν. Δεν μπορεί λοιπόν να έρχεται η αντιπολίτευση γιατί να στηρίξει μία σοβαρή προσπάθεια που γίνεται, και το έχω προτείνει επανειλημμένα στην αντιπολίτευση, να λέει θα το δούμε σε 10 μέρες, θα το δούμε σε ένα μήνα, θα το δούμε σε 2 μήνες. Ναι, για τις εκλογές είναι αυτονόητο ότι ένας ενιαίος πόλος απέναντι στην διοίκηση Μπουρνούς θα ήταν πολύ καλύτερος από ότι να διασπαστεί, όπως έγινε το 19, η αντιπολίτευση και να μοιραστεί η ψήφος των δυσαρεστημένων πολιτών, που είναι πάρα πολλοί, να μοιραστεί σε 1, 2, 3 συνδυασμούς. Το λάθος που συμβαίνει, θα έλεγα, και το παράδοξο με την παράταξη Μπουρνούς, είναι ότι παρουσιάζει μία κλίση προς τη Νέα Δημοκρατία, ενώ η επίσημη ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ έβγαινε και έλεγε το 19 ψηφίστε Μπουρνούς στις εκλογές. Δηλαδή μια δημοτική αρχή που δεν κατάλαβε το 18 τι λάθη έκανε και δημιούργησε τα θύματα που δημιούργησε και δημιούργησε το πρόβλημα που δημιούργησε στην περιοχή μας, έρχεται 4 χρόνια μετά να κάνει ακριβώς το ίδιο στον τράφι. Ευτυχώς χωρίς θύματα.